Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Βάσο μου, καλημέρα. Καλημέρα Χρήστο. Η Έλληνα είναι εκεί να πω καλημέρα στους ακροατές. Πραγματικά. Τελικά τα σχολεία 14 Σεπτεμβρίου, πάμε μια εβδομάδα μετά, αλλά υπάρχει αυτή η κινητικότητα και διχασμένοι οι γονείς ή πολύ προβληματισμένοι και αναστατωμένοι οι γονείς για το τι πρέπει να κάνουν τελικά. Και το θέμα είναι ποιος θα ελέγχει αυτή την κατάσταση, πώς θα την διαχειριστείτε κι εσείς οι δάσκαλοι αυτή την κατάσταση και τελικά δεν ξέρω αν θα ασχολείστε με τα μαθήματα των παιδιών ή με το αν φοράνε ή όχι καλά τη μάσκα ή αν φοράνε γενικότερα μάσκα. Πολλά πράγματα γύρω από αυτή την υπόθεση. Για να σε ακούσουμε, Βάσο. Λοιπόν, είμαστε όλοι προβληματισμένοι και να σου πω κάτι, είναι και προβληματισμένο. Τώρα χθες που πήγαμε στα σχολεία ήταν και ο προβληματισμός με αυτό το πράγμα που γίνεται με τις ομάδες στο διαδίκτυο. Στο Facebook τώρα, τι η ακριβώς. Η οποία δεν έχει καμία λογική, δηλαδή αν διαβάσετε πολλές φορές αυτά που γράφουν, ναι. Λες η λογική έχει, δεν υπάρχει, έχουν κόψει κάθε επικοινωνία με τη λογική. Παρόλα αυτά, από ό,τι διαβάζω τουλάχιστον. Είναι ένα σοβαρό θέμα, έτσι το έχουμε πει και την προηγούμενη φορά. Ναι, από ό,τι διαβάζω πάντως, Βάσο, από ό,τι διαβάζω, αυτή η ομάδα έχει κοντά στα 500 μέλη ίσως και τα έχει ξεπεράσει ήδη. Βέβαια μου λένε ότι είναι μια κλειστή ομάδα. Εγώ δεν τα ξέρω καλά αυτά στο Facebook, αλλά αν σου κάνουν πρόσκληση όμως, λέει, για να μπεις, μπορείς να βλέπεις την ομάδα. Δεν ξέρω τώρα τι θεωρείται αυτό, δεν τα ξέρω καλά τα συστήματα αυτά. Η ουσία πάντως είναι ότι έχουν προαναγγείλει μια διαδήλωση για 6 του μηνός, 6 και μισή το απόγευμα στην αντιπεριφέρεια, τώρα στο Δήμο, θα σε γελάσω, κάπου είναι τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία. Τι γίνεται εδώ τώρα. Να σου πω κάτι, Χρήστο. Υπήρχε σοβαρό θέμα με τον αριθμό των μαθητών ανατάξει. Μάλιστα. Το έχουμε συζητήσει. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα ότι οι αίθουσες των σχολείων μας είναι μικρές και δεν χωράνε τους μαθητές αυτούς. Εγώ δεν είδα να τους γονείς να αντιδρούν για όλα αυτά και να διεκδικήσουν αυτό που αξίζει στα παιδιά τους. Δεν τους είδα να οργανώνονται και να διεκδικούν τα εναλλακτικά προγράμματα που αξίζουν στα παιδιά τους. Ναι. Και βλέπω τώρα, δηλαδή, γι' αυτό είμαι πολύ προβληματισμένη. Τι εποχή είναι αυτή που ζούμε πια το 2020. Να κάνουμε ομάδες. Είναι μια εποχή σίγουρα που ο καθένας μπορεί να κάνει, να εκφράζει ελεύθερα την άποψή του. Όχι, αυτό είναι, εννοείται τούτο. Η δημοκρατία και η ελευθερία είναι αυτή. Όμως το κομμάτι θέλω να σου πω τη λογική και το τελικά τι αξίζει και δεν αξίζει για την γυναίκα και για εμάς τους ίδιους. Όταν όμως κάποιες ενέργειες μπορεί να θίξουν ή να θέσουν σε κίνδυνο. Τότε τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Λοιπόν, χθες ακούσαμε τον κύριο Τσιόρτα, γιατί το διάβασα και εγώ πολύ προσεκτικά. Όλοι είναι προβληματισμένοι, φαντάζομαι, και οι λοιμοξιολόγοι. Αλλά αφού η λύση είναι πρώτα η απόσταση, δεύτερο πλήσιμο χεριών και τρίτο η μάσκα λοιπόν είναι μέσα στα κομμάτια αυτά, στα τρία που πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Ναι. Όμως είπε και ο κύριος Τσιόρτας χθες ότι θα υπάρχουν διαστήματα. Καταλαβαίνουν ότι είναι δύσκολο, θα υπάρχουν διαστήματα τα οποία θα μπορούν να βγάλουν τη μάσκα για να ξεκουράζονται. Ναι. Θα κοιτάξουμε όλοι. Αυτό που οφείλουν να κάνουν οι γονείς είναι να μάθουν και αυτοί τα παιδιά τους, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, να τα εξασκήσουν, να δείξουν πόσο υπεύθυνοι μπορεί να είναι απέναντι στον εαυτό τους και στους συμμαθητές τους και στους δασκάλους τους και σιγά σιγά να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Πρόσεξε με όμως, Βάσο, πρόσεξε με λίγο όμως. Υπάρχουν και οι γονείς που υποστηρίζουν ότι τα παιδιά τους δεν πρέπει να πάνε με μάσκα στο σχολείο. Εκεί λοιπόν εσείς οι δάσκαλοι και οι διευθυντές των σχολείων μας. Πώς θα το διαχειριστείτε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πρέπει να έρθει παιδιά... κύκλος από το Υπουργείο, δεν πρέπει να έρθει να μας πει τι πρέπει να κάνουμε. Το Υπουργείο σας είπε ότι δεν θα μπαίνουν οι μαθητές μέσα στην τάξη, θα παίρνουν απουσία. Τι θα πρέπει να κάνουμε, Χρήστο, για να παίζουμε εσύ. Ένισουν υπάλληλους και σου λέγανε θα διώξει το παιδί από το σχολείο, αν δεν φοράει μάσκα. Από την άλλη, διώχνει το παιδί από το σχολείο. Αυτό είναι ένα μεγάλο προβληματισμό. Πώς το διώχνει το παιδί, να έρθει το μικρό το παιδάκι των ψυχαγωγείων να του πω εγώ φύγε γιατί ο γονιός σου δεν θέλει να σου βάλει μάσκα. Ότι θα μπλέξουμε. Θα μπλέξουμε εμείς εκπαιδευτικοί, γιατί θα πρέπει να μαλώνουμε και με τους γονείς. Έχουμε που έχουμε να διαχειριστούμε όλη αυτή η κατάσταση με τα παιδιά μας και την προσαρμογή που θα έχουμε στο σχολείο. Θα έχουμε και δεν θα ξέρουν πολλοί, θα είναι 2-3 γονείς. Ένας γονιός δεν, ένα παιδάκι να έρθει στο σχολείο έτσι. Τι να το κάνω εγώ. Τι να το κάνουμε, να το διώξουμε. Θα πρέπει να το διώξουμε με το Υπουργείο.
Άρα λες, Βάσο, ότι οι γονείς, και αυτή είναι η ένστασή σου, αντί να φτιάχνουν ομάδες στο Facebook και να λένε κανένα παιδί σχολείο με υποχρεωτικά με μάσκα, καλύτερο θα ήταν να κάνουν ομάδες στο Facebook και κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις στην Καστοριά για καλύτερες αίθουσες, για μεγαλύτερες αίθουσες, για περισσότερους εκπαιδευτικούς και για καλύτερο μάθημα. Εγώ αυτό θεωρώ. Δηλαδή, εγώ ως γονιός και ως εκπαιδευτικός αυτό θεωρώ. Και ως Έλληνας πολίτης, γιατί έτσι αυτή η εκπαίδευση, η παιδεία μας, είναι το μέλλον μας. Σε 20-30 χρόνια θα φανεί αυτό που έχουμε χτίσει σήμερα. Δεν το καταλαβαίνω. Είμαι πολύ κοντό, θέλω να βλέπουμε τα πράγματα. Και αυτό με στεναχωρεί και με προβληματίζει πάρα πολύ, πραγματικά, σου λέω, Χρήστο. Δεν ξέρω αν μέσα αυτή την ομάδα, γιατί δεν μπορώ να τη δω, επαναλαμβάνω, δεν τα ξέρω και καλά κιόλας. Μου είπαν ότι μπορεί να βρίσκονται και εκπαιδευτικοί. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι. Μου έχουν κάνει πρόσκληση, δεν τη δέχτηκα φυσικά. Άρα και εγώ έχω. Επειδή μου έχουν κάνει πρόσκληση. Μισό λεπτό, επειδή σου έχουν κάνει πρόσκληση, όμως μπορεί να δει. Άρα φαίνεσαι κι εσύ ως μέλος. Αν δεν δεχτείς το να γίνεις μέλος, δεν φαίνεσαι ως μέλος. Λένε επίσης το εξής, ότι αν γίνει διαδήλωση, διαρρέεται αυτό, δεν ξέρουμε αν θα συμβεί, ότι επειδή υπάρχουν και κάποιες εντολές και κατευθύντηριες γραμμές γύρω από αυτές τις υποθέσεις, ότι μπορεί να επέμβει και εισαγγελέας. Δεν ξέρω αν τελικά θα γίνει διαδήλωση και αν γίνει διαδήλωση, αν επέμβει ο εισαγγελέας. Πάντως υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Αν γίνει η διαδήλωση αυτή 6-9 στις 6:30 στην Καστοριά, όπως έχει προαναγγελθεί, πιστεύεις, Βάσο, ότι πρέπει να επέμβει εισαγγελέας? Όχι, εγώ να σου πω κάτι. Σε διαμαρτυρίες, γιατί να επέμβει ο εισαγγελέας? Έχουν δικαίωμα να εκφράσουν την αντίληψή του. Είναι, ξέρεις, αυτή η εντολή που υπάρχει, ότι ό,τι γράφεται, λέγεται κτλ. Υπάρχει αυτά επάγγελτα, κινούνται κάποιες διαδικασίες. Όταν θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές άλλων κάποιες ενέργειες ή φράσεις ή απόψεις. Συγγνώμη, έχουν επαρθεί πολιτικές αποφάσεις οι οποίες έχουν φέρει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Έχουν αυτοκτονήσει άνθρωποι. Δεν το έχουμε κάνει αυτό, έτσι. Η δημοκρατία λειτουργεί έτσι. Τώρα κάποιοι γονείς, δικαίως ή αδίκως, διαφωνούν με τη μάσκα. Μάλιστα. Λες ότι δεν πρέπει να φτάσει. Ας τους πείσουν όμως οι υπεύθυνοι, ας τους πείσουν οι υπεύθυνοι ότι αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι η χρήση της μάσκας. Άρα, μισό λεπτό, Βάσο, για να το κωδικοποιήσουμε. Λες ότι αν γίνει διαδήλωση, ας γίνει διαδήλωση, το θέμα είναι να πιστούν αυτοί οι άνθρωποι ότι είναι για το καλό του παιδιού τους να φοράσουν τη μάσκα στο σχολείο, και είσαι αντίθετη στο να επέμβει ο εισαγγελέας σε μια τέτοια διαδήλωση. Ναι, Χρήστο, να σου πω κάτι. Υπήρχε το κίνημα, θυμάστε, με τους εμβολιασμούς. Ναι. Όχι στους εμβολιασμούς, όχι στους εμβολιασμούς. Α, μπράβο, ναι. Το έχουμε ζήσει και αυτό. Δεν ήταν λογικό. Φτάσαμε σε ένα σημείο να ξαναγυρίσουν οι ασθένειες οι οποίες είναι εξαφανιστεί και τα παιδιά πια να κινδυνεύουν. Μάλιστα. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτά, δεν είναι, αλλά. Είναι απόψεις όμως μέσα σε μια δημοκρατία, πρέπει να εκφραστούν όλα και να πιστούν η ιδέα ότι ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Βάσο, μια τελευταία ερώτηση. Εκτός από τους γονείς που έχουν προβληματισμό για τη μάσκα, για το σχολείο, για τα παιδιά τους, υπάρχει στον δικό σας κλάδο, στους δασκάλους, προβληματισμός για το αν θα πρέπει να τη φοράτε και εσείς στο σχολείο ή όχι? Προβληματισμός όχι, αν πρέπει να τη φορέσουμε, θα τη φορέσουμε. Πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας με τη μάσκα είναι το θέμα. Μάλιστα. Πώς θα αναπνέουμε, πώς θα κοιτάμε τα παιδιά, πώς θα τους χαμογελάσουμε. Πώς, όπως την προηγούμενη φορά που σου είπα, να μιλήσουμε καθαρά, να βλέπουν το σώμα μας πώς αρθρώνουν. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν. Δυστυχώς, είπαμε, είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά. Με λίγο με σοβαρότητα, με ηρεμία και με γαλήνη να ξεκινήσουμε και να δούμε πώς θα πάμε. Ναι. Θέλει καλή συνεργασία εκπαιδευτική με τους γονείς για να μπορέσει να πάει μπροστά. Όμως δυστυχώς, πραγματικά σου λέω, Χρήστο, και νομίζω έχω πολύ μεγάλη ευθύνη εδώ, το Υπουργείο Παιδείας, δεν είχε συνεργασία με το κομμάτι της εκπαιδευτικής κοινότητας. Μιλούσε μόνο με τους λοιμοξιολόγους και δεν ξέρω τι σημαίνει καθημερινά πρακτικά, πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό μέσα στο σχολείο. Τώρα, εμείς σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον διευθυντή της πρωτοβάθμιας, τον κύριο Ξανθόπουλο, για αυτό το θέμα, για να δούμε και η διεύθυνση πώς θα το διαχειριστεί. Θα μιλήσουμε στην απορία της εκπομπής μας και με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Καστοριάς, για να μας πει πόσο επικίνδυνα ή όχι είναι αυτά τα πράγματα. Βάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βάσο, μα λέει. Πριν κλείσουμε, να σας πω κάτι. Να πούμε λίγο. Οι γονείς είμαστε και οι εκπαιδευτικοί είμαστε τα πρότυπα των παιδιών μας. Από τη δικιά μας τάση θα καταλάβουν και θα μάθουν και τα παιδιά πώς πρέπει να ζήσουν τα επόμενα στάδια της πανδημίας αυτής. Λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Θα τα πούμε και κοντά στη χρόνια για να δούμε, γιατί σε 2 εβδομάδες πολλά ακόμη μπορούν να συμβούν. Ναι, δεν το ξέρουμε. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Μήπως έχουμε και μια αναβολή πάλι. Σε ευχαριστούμε, Βάσο. Καλημέρα. Καλημέρα.
Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.